Τουλάχιστον 500.000 προειδοποιητικέ επιστολέ από τι τράπεζε έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν όσοι έχουν δάνειο που ετοιμάζεται να κοκκινήσει. Τι λένε αυτέ οι επιστολέ, Ότι καλούνται οι παραλήπτε να ρυθμίσουν τι εκκρεμότητέ του μέσα σε 15 ημέρε. Τι θα συμβεί με όσου αγνοήσουν την πρόσκληση, Θα πάρουν και δεύτερη προειδοποιητική επιστολή, μόνο που αυτή τη φορά το μήνυμα θα είναι πιο αυστηρό. Αν και στι επόμενε 15 ημέρε δεν προσέλθουν και ο θελό, τότε θα ξεκινήσουν διαδικασίε πληστηριασμού ακόμα και τη κυρία κατοικία του. Το μόνο σύγχρονο είναι ότι έχει ανοίξει πλέον η πόρτα για την πώληση δανείων σε funds. Πολιτήριο δεν μπαίνει μόνο σε δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, αλλά και σε εξυπηρετούμενα μαζί με τα κόκκινα του ίδιου δανειολήπτη. Πώ μπορεί να αποφύγει κάποιο την πώληση του δανείου του, να ρυθμίσει με κάποιον τρόπο τι οφειλέ του μέσα σε 12 μήνε από τη στιγμή που θα λάβει τη σχετική ειδοποίηση. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει πάντω για όσου χαρακτηρίζονται μη συνεργάσιμοι δανειολήπτε. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσει ω 31 Δεκεμβρίου για υπαγωγή στον παλιό νόμο Κατσέλη. Ενώ έχουν δυνατότητα 47 ακόμα ημερών προκειμένου να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στα ειρηνοδικεία. Όσοι δεν προλάβουν θα πρέπει να ξέρουν ότι από την πρωτοχρονιά τίθενται εισασχή τα αυστηρότερα κριτήρια προστασία για την πρώτη κατοικία. Με βάση το νέο πλαίσιο παρέχεται απόλυτη προστασία στο 25% των υπερχρεωμένων νοικοκυριών τα οποία θα πληρώνουν ελάχιστη μηνιαία δόση στο 5 με 10% του εισοδήματό του, στην οποία θα έχει όμω συμμετοχή και το δημόσιο. Από 1, .1 2016 δεν καταργεί τον νόμο Κατσέλη, όμω το πλαίσιο προστασία ε, τη κυρία Κατοικία γίνεται πολύ πιο αυστηρό, με αποτέλεσμα ε, πάρα πολλά νοικοκυριά να μην μπορούν πια να σώσουν το σπίτι του. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι οφειλέτε, οι οποίοι πληρούν τι προποθέσει, να καταθέσουν έτσι μέχρι τέλο του 2015, γιατί ορίζεται ότι οι αιτήσει αυτέ θα δικαστούν με βάση το παλιό καθεστώ. Η νέα χρονιά φέρνει όμω και άλλε ανατροπέ στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τα οποία συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 107 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που συμφωνήθηκε σε πρώτη φάση με του δανειστέ είναι να ανοίξει η αγορά στα φάντς που μπορούν και τυπικά πλέον να αποκτούν όχι μόνο μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και στεγαστικά δεύτερη και εξοχική κατοικία. Το νέο παζάρι έχει ορόσημο τη 15η Φεβρουαρίου, οπότε έρεται το απαγορευτικό για την πώληση στεγαστικών δανείων πρώτη κατοικία, καταναλωτικών δανείων και δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.